Μαμά, είμαστε στην τελική ευθεία για τις βουλευτικές εκλογές. Έτσι, σχεδόν. Βέβαια, πέρασαν οι μέρες. Και οφείλουμε να σας πούμε ότι όλοι οι βουλευτές βέβαια τρέχουν πανικόβλητοι, κυριολεκτικά. Αλλά εκείνο που με εντυπωσιάζει εμένα είναι ότι ο υποψήφιος βουλευτής, νυν βουλευτής και υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Γιάννης Παπάς, έχει έρθει αρκετές φορές στην Κάλυμνο. Το τελευταίο διάστημα έχει επισκεφθεί και νωρίτερα. Επισκεπτόταν πολύ συχνά την Κάλυμνο και οι πληροφορίες μου λένε ότι έχει επισκεφθεί και όλα τα νησιά. Ωραία, είναι επιβεβαιωμένο. Είναι επιβεβαιωμένο. Θα μας τα πει και ο ίδιος που το φιλοξενούμε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Είναι μεγάλη μου χαρά που είμαι κοντά σας, δίπλα σας. Και εμείς χαιρόμαστε που σας βλέπουμε. Ανθρώπους που αγαπάτε και αγωνίζει για αυτό το νησί. Ναι. Αλήθεια είναι. Αν μιλάμε για μαραθώνιο, αλλά εσείς κάνετε μαραθώνιο συνέχεια χρόνια τώρα. Θυμάμαι από το 12 που ασχολούμαι με την πολιτική και κατεβαίνω στα κοινά μας. Ότι είσαι στην πρώτη γραμμή πάντα. Έχω μία απορία. Μεγάλη σημασία και αξία. Έχω μία απορία. Όσο τέως προπονητής Στίβου, όταν είχαμε έτσι αγώνες σοβαρούς, έπρεπε η προετοιμασία να έχει μια έτσι διάρκεια και στο τέλος να υπάρχει μια κορύφωση. Σας παρακολουθούμε στενά μέσα από το Κάλυμνος News, έχετε μια ενέργεια απίστευτη. Ταξιδεύετε παντού. Και το ωραίο δεν είναι τώρα που είναι προεκλογική η περίοδος. Αυτό που εμένα μου αρέσει και το έχουμε κουβεντιάσει με την Πέττη, είναι ότι ο τίτλος του βουλευτή, κύριε Παπά, χωρίς υπερβολή, τον έχετε τιμήσει πάρα πολύ. Δηλαδή ήσασταν κοντά στον πολίτη, τουλάχιστον για τους Καλύμνιους μιλάμε, έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, πραγματικά έχετε δίκιο. Για μένα είναι ένας μαραθώνιος. Για κάποιους είναι ένας αγώνας 100 μέτρων ή 500. Για μένα είναι μαραθώνιος. Mm-hmm. Έχει ξεκινήσει από την επόμενη που έγινα βουλευτής μέχρι και σήμερα. Είμαι συνέχεια κοντά στον κόσμο. Είμαι συνέχεια σαν νησί, έτσι παίρνω τον παλμό. Παίρνω τον παλμό, αφού γράζομαι. Και ποιος είναι ο παλμός, αλήθεια. Ο παλμός, ξέρετε, διαφέρει σε κάθε νησί. Ναι. Έχει διαφορετικό δυναμισμό, mm-hmm. αλλά δεν σημαίνει ότι δεν πάει να είναι έντονος. Και μας δίνει αυτός ο παλμός δύναμη και εμάς. Δύναμη, αισιοδοξία και μας δίνει το πάτημα να πάμε στην Αθήνα να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα με λύσεις που μας δίνει ο κόσμος των νησιών mm-hmm. μας. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία και αξία να έχουμε στο μυαλό μας ότι τα προβλήματα είναι πολλά. Πολλές φορές οι άνθρωποι που είναι σε θέσεις κλειδιά μπορεί να είναι μπλοκαρισμένοι ή να είναι όπως λέγω λοκαρισμένοι. Mm-hmm. Δεν έχει λοκάρει στο μυαλό τους κάτι το οποίο να φτάνει ότι δεν υπάρχει λύση. Κι όμως, με έναν άνθρωπο που κουβεντιάζει στο καφενείο, στη γειτονιά, θεσμικό ή όχι, ένα ψαρά που είναι σε θάλασσα 40 και 50 χρόνια και 50 χρόνια και συνεχίζει να είναι, ανθρώπους της αγοράς, ανθρώπους στο μεροκάματο, ανθρώπους που ξέρουν, ανθρώπους σπουδαγμένους, γιατί η Κάλυμνος έχει αστέρια στην ιατρική, σε επιστήμες, καθηγητάδες, παντού, παντού γράφει ψηλά νούμερα, ρεκόρ. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν σου δίνουν λύσεις, οι οποίες μπορεί κάπου να μην φτάνουν στο μυαλό τους να ακουστούν ότι είναι αυτές οι λύσεις. Και έτσι με αυτά όλα. Είστε ο διαμεσολαβητής. Ναι. Βεβαίως με την επαφή. Είμαι ένα εργαλείο. Όπως είχα πει, αν θυμάσαι και στην ομιλία μου πριν αρκετές εβδομάδες στο νησί σας, πριν δύο εβδομάδες. Ναι, σας το είπε και ο πρόεδρος των Ψαράδων, ο κύριος Κατσοτούρχης. Βεβαίως. Ότι βοηθήσετε πολύ στο θέμα των Ψαράδων. Θεωρώ ότι ο βουλευτής είναι ένα εργαλείο το οποίο, αν το χρησιμοποιήσει καλά και σωστά, έτσι. Ο κάτοικος, ο δημοτικός σύμβουλος, ο αντιδήμαρχος, ο δήμαρχος, ο επιχειρηματίας, ο πρόεδρος του συλλόγου, όπως πολύ σωστά είπατε τώρα και ο κ. Κατσοτούρκης, αλλά και παράκτηκε και όλοι, γίνεται ένας μηχανισμός mm-hmm. που δίνει λύση στα προβλήματα. Και αυτό κάναμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Και το πράξαμε σε πολλά επίπεδα, σε πολλά διαφορετικά επίπεδα. Είτε λέγεται σχολή ΑΕΝ, είναι το δεύτερο τμήμα που παλέψαμε και αγωνιζόμαστε, και αγωνιστήκαμε και το πετύχαμε, είτε λέγεται σχολή διτών, είτε λέγεται παράκτη μεγάλη πελαγίσιμη, mm-hmm. είτε λέγεται παράκτη που βοηθήσαμε να πάρουν επιδοτήσει όταν ακόμα και ο γκόλιδος της πολιτικής, ο Μάκης Βοήδης, δεν είχε βρει και τη στιγμή τη λύση, αλλά σε συσκέψεις, σε τηλεδιασκέψεις μαζί με τον Υφυπουργό, τον Οικονόμου, τον άνθρωπο του Υπουργού και τους άλλους όλους τα στελέχη της παράκτειας, καταφέραμε και βρήκαμε τη λύση. Τέτοια κάναμε σε όλα αυτά τα ζητήματα. Γιατί μπαίναμε σε συναντήσεις. Για το νησί μας είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι πολύ και έχουμε και πολλά πράγματα να κάνουμε για αυτό το νησί. Mm-hmm. Για αυτό το υπέροχο, το αγαπημένο μου νησί. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε ακόμα και για όλα τα νησιά του Βόρειου Συγκροτήματος, για όλα τα 12 νησιά. Μου έκανε εντύπωση, κύριε Παπά, στη τελευταία σας ομιλία εδώ πριν από δύο εβδομάδες στη Γάλυμνο, το ότι μέσα στο κοινό που σας παρακολουθούσε είχε και αρκετούς ψαράδες, που σημαίνει ότι είναι και μία ανταπόδοση. Έτσι η παρουσία του εκεί.
Είναι αλήθεια και... αυτό. Είναι αλήθεια αυτό. Και μετά μπήκαμε σε σκέψεις, ξέρετε, μαζί του, ήταν από όλου του κλάδου. Αλήθεια, ε. Μπήκαμε σε μετά, κάναμε ναι. σχεδόν ένα δύο συναντήσει με όλου του κλάδου για να δούμε τα επόμενα βήματά μα, γιατί έχουμε πολλά θέματα να στήσουμε. Και για την Τούνα και για τον Ξηφία και η Παράκτη mm-hmm. και για τα Όστρακα και τα Λοθούρια. Έχουμε μέτωπα τα οποία πρέπει να τα λειτουργήσουμε, να τα ολοκληρώσουμε, να έχουμε το αποτέλεσμα. Ξέρετε, έχει αξία να δούμε ότι η ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, υπουργός, υφυπουργός, γενική γραμματής, διευθυντές τμήματων και σύμβουλοι των υπουργών, ήταν στις σκέψεις όταν πηγαίναμε εγώ μαζί με τους ψαράδες. Αυτά δεν γινόντουσαν ποτέ. Αυτά δεν γινόντουσαν ποτέ. Το 23 μέχρι τώρα έχουμε κάνει 6 συναντήσεις. Μέσα στο 23 είχαμε κάνει 6 συναντήσεις. Στις 4 ήμουν παρόν, σε άλλες 2 δεν ήμουν εγώ. Τους οργανώναμε για να τρέχουμε τα ζητήματα των ψαράδων μας. Λοιπόν, κύριε Παπά, αυτά είναι πολύ ευχάριστα που μας λέτε και χαιρόμαστε πολύ γιατί η Κάλυμνος φημίζεται για τους ψαράδες της, όπως καταλαβαίνετε. Για το στόλο της. Για το στόλο της. Αυτά είναι τα καλά. Όμως, στις περιοδίες που κάνατε στα νησιά, δεν σας είπαν και παράπονα τι θα θέλανε να φτιάξετε ως κυβέρνηση. Αυτό που θέλω λοιπόν να πω είναι το εξής, ότι δεν είναι θέμα παραπώνων, είναι θέμα συζήτηση και διαλόγου. Ναι. Βεβαίως, συζητήσαμε πολλά θέματα που πρέπει ακόμα να κάνουμε. Θέλω να θυμίσω ότι 4 χρόνια κυβερνήσαμε, 4 χρόνια όλα είναι θετικά, η ρυθμή είναι θετική ανάπτυξη. Έχουμε καλά νούμερα, έχουμε κάνει πολλές προσλήψεις στο κομμάτι της υγείας, της παιδείας, της εκπαίδευσης, της ασφάλειας και θα κάνουμε ακόμα περισσότερα πράγματα. Σε αυτά λοιπόν ακούγονται και άλλα ζητήματα που πρέπει να τα δούμε. Όταν ξέρεις κάνεις τόσο πολλά και μέσα στην τέτοια βεβαίως, είναι ένα θέμα το οποίο το ζητάμε και το αντιμετωπίζουμε. Το βλέπουμε, το ξέρουμε, κάνουμε τις προσπάθειές μας, αλλά να δούμε ότι είναι ένα θέμα το οποίο έρχεται απ' έξω. Δεν είναι κάτι το οποίο το έχει στην Ελλάδα και δεν υπάρχει άλλο στον κόσμο. Οπότε λες εδώ τι γίνεται, ρε παιδιά. Όχι, αλλά το ζούμε κι εμείς. Το ζούμε κι εμείς. Και γι' αυτό το αντιμετωπίζεις, γι' αυτό κάνεις προσπάθειες με το καλάθι, κάνεις προσπάθειες να κρατάς χαμηλά το ΦΠΑ και να θέλεις να το μειώσεις κι άλλο σε πολλά προϊόντα. Κάνεις την προσπάθεια με το να πιέζεις την αγορά να λειτουργήσει πιο ανταγωνιστικά. Κάνεις προσπάθεια με τα pass που έχεις δώσει στους καταναλωτές. Όλα αυτά είναι ενέργειες, τις οποίες να ξέρεις, τα κάναμε εμείς και μετά τα αντιγράψαμε και στην Ευρώπη. Και να έχουμε στο μυαλό μας ότι όλα ξαναλέγονται απ' έξω. Περάσαμε μια κρίση πανδημίας, μια κρίση πληθωριστική, μια κρίση ενεργειακή, ένα πόλεμο που συνεχίζεται γύρω μας 2 χρόνια τώρα από πάνω μας, δίπλα μας στη γειτονιά μας, και όλα αυτά δημιουργήσαν τεράστια προβλήματα. Παρ' όλα αυτά, κρατήσαμε, αντέξαμε και γράφουμε θετικούς ρυθμούς όταν η Ευρώπη με την κρίση πολλές φορές γράφουν αρνητικά. Τα πρόσημα είναι αρνητικά μπροστά. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε να δούμε το μεγάλο πλάνο. Να το κρατήσουμε ψηλά για να μπορέσουμε μετά να δημιουργούμε και να περιορίζουμε και να μειώνουμε τα μικροπροβλήματα, τη μικροοικονομία. Κοιτάμε τη μακροοικονομία να είναι θετική, να είναι καλά και μετά στη μικροοικονομία κάνουμε τις πανεβάσεις μας όπως πρέπει να γίνουν για να βελτιώσουμε τα πράγματα. Και γι' αυτό μιλάμε για μείωση ενεργείας. 300.000 νέες θέσεις εργασίας δημιουργηθήκαν τα τελευταία χρόνια επιπλέον. Μιλάμε για μείωση πληθωρισμού, πέφτει. Έχουμε το μικρότερο αυτή τη στιγμή πληθωρισμό στην Ευρώπη που μιλάμε. Είναι μεγάλο επίτευγμα αυτό. Μιλάμε για αυξήσεις μισθών. Καταφέρουμε το κατώτατο μισθό να τον αυξήσουμε τα τελευταία χρόνια από 650 σε 780 και δεσμευόμαστε να το ανεβάσουμε άλλο ένα μέχρι τέλος της τετραετίας 25%. Αυξήσεις του μέσου βασικού μισθού, του μέσου βασικού μισθού κατά 20%. Μειώσει ακόμα των φόρων και αυξήσεις και των συντάξεων ξανά από πρώτη του 24. Και αλλαγή στο μισολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων για να αυξηθούν και εκεί τα έσοδά τους. Άρα βλέπετε ότι όλα αυτά γίνονται με ένα σχέδιο. Mm-hmm. Όσο υπάρχει ανάπτυξη, ισορροπία και ανάπτυξη, τόσο θα μπορείς και εσύ να κάνεις παροχές, να μειώνεις φόρους και να δίνεις αυξήσεις στους μισούς. Αυτή είναι η αγορά. Αυτή είναι η πραγματική λειτουργία της αγοράς. Και με τον τουρισμό, γιατί είπαμε, ο τουρισμός για την Ελλάδα σχεδόν είναι μόνο καλλιέργεια. Είναι. Και ιδιαίτερα για τα νησιά μας. Όχι, ξέρετε, για τα νησιά μας είναι. Ναι. Και εκεί πρέπει να δούμε πώς θα βοηθήσουμε να αναπτυχθούν και άλλοι κομμάτια της οικονομίας. Ακριβώς. Αλλά να ξέρετε ότι δίνουμε ένα σίγμα τώρα με το πρωτογενή τομέα. Δίνουμε ένα σίγμα με την μεταποίηση. Τώρα αυτό πάμε μπροστά να δώσουμε. Με τον πρωτογενή τομέα, όπως είπατε, είναι πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ. Όχι μόνο σαλίσμα είναι εδώ, έχουμε το μέλι, έχουμε και την κτηνοτροφία, έχουμε παράγω προϊόντα της κτηνοτροφίας, τα οποία όλα αυτά τα στηρίζουμε, μπαίνουμε βαθιά μέσα και να τα στηρίξουμε, συνεργασία με τον πρώτο και τον δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, με τους παραγωγούς, να τα στηρίξουμε για να μπορέσουμε να πάνε τα προϊόντα μας αυτά, όχι μόνο στην υπόλοιπη υπηρετική Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Και να δώσουμε τη δυνατότητα το παιδί σας, ο συγγενής σας, ο νέος άνθρωπος, να μπορέσει να επενδύσει με ασφάλεια στα νησιά μας.
Το έχουμε ανάγκη αυτό να το κάνουμε και θα το κάνουμε. Είναι η συνέχεια του έργου που θέλουμε να δημιουργήσουμε, να αναπτύξουμε και να δώσουμε να καταλάβουν όλοι ότι πλέον δεν είναι μόνο ο τουρισμός. Mm-hmm. Γιατί για τα Δωδεκάνησα είναι, για την Ελλάδα αποτελεί ένα 20% περίπου. Είναι και οι εξαγωγές μας, οι οποίες μας δώσαν το πάτημα να πάνε προς τα έξω και να ανεβούμε πάρα πολύ. Είναι η ναυτιλία μας. Όλα αυτά τα κομμάτια βοηθάνε πάρα πολύ. Αλλά πρωτογενείς τομείς και μετά πίσω και τυποποίηση προϊόντων, δει και το marketing που χρειάζεται, δίνει δυναμική. Βέβαια. Γιατί και μέσα τα ξενοδοχεία, με το ελληνικό προϊόν που βάλαμε στα ξενοδοχεία, κάναμε γνωστά τα προϊόντα μας σε όλη την Ευρώπη και πλέον τα ζητάνε. Και εκείνο επίσης, κύριε Βουλευτά, που πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερως είναι το θέμα της υγείας. Θέματα υγείας για εδώ, για τα νησιά μας, είναι πολύ σημαντικό, γιατί πάρα είμαστε απομακρυσμένοι, όπως καταλαβαίνετε, οι λήψεις γιατρών, όλα αυτά. Έχετε ένα δίκιο σε αυτό το κομμάτι. Θέλω να δείτε και να βάλετε στο μυαλό σας ότι αυτή τη στιγμή φύγανε από την Ελλάδα 25.000 γιατροί. Ναι. Δυστυχώς, φύγανε 25.000 γιατροί, οι οποίοι πήγανε πλέον σε άλλες χώρες για να βρούμε. Αυτούς πρέπει να τους κρατήσουμε. Αυτό τώρα γίνεται προσπάθεια να τους φέρουμε. Αλλά προσπαθούμε παράλληλα να δείτε ότι το πρόβλημα αυτή της υγείας, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Είναι σε όλο τον πλανήτη. Παντού υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Δεν είναι και μόνο στα νησιά μας, είναι και σε όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Και αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, γιατί ξέρετε κάτι, εγώ λέω και κάτι σημαντικό. Ο πιο ακριβός φοιτητής από τη δημόσια δωρεάν παιδεία μας είναι ο γιατρός. Βέβαια. Πάντως μου έκανε εντύπωση όμως, κύριε Παπά, ο κύριος Φανιός, ο διοικητής του νοσοκομείου, όταν τελειώσετε την ομιλία σας πριν από δύο εβδομάδες, που σας είπε έτσι κολακευτικά σχόλια, γιατί αυτό ζει το πρόβλημα. Δηλαδή και σε αυτό το τομέα συμπαρασταθήκατε πολύ στα θέματα του νοσοκομείου μας. Η Δωδεκάνησος είναι ένας νομός δύσκολος στη μετακίνηση. Υπάρχει κάποιο νησί στην περιοδία σας, σε αυτό το διάστημα που δεν πήγατε, δεν επισκεφθήκατε? Όχι, δεν πήγαμε αυτό. Πήγα σε όλα τα νησιά και όχι μία φορά. Σε όλα τα νησιά. Μάλιστα, θυμάμαι μετά την εκδήλωσή μας στην Κάλυμνο, την επόμενη μέρα είχα περιοδία στην Λέρο, στους Λιψούς, στο Αγαθονήσι, πέρασα από τους Αρκιούς και κατέληξα στην Πάτμο. Όπου στην Πάτμο πήγα τρίτη φορά. Στην Λέρο τέταρτη και ερχόμενος από την Αστυπάλαιο που είχα πάει από τα Χριστούγεννα μέχρι τώρα τρεις φορές. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι αυτό είναι το σημαντικό. Είναι η αγάπη πραγματική για τα νησιά. Μια φορά πρέπει μου φαίνεται να σας πάρω μαζί μου. Θα κανονίσω με το Κάντος Νιούς, να κανονίσω εγώ να είστε μαζί μου και να γυρίσω όλα αυτά τα νησιά. Να δείτε θα σας κάνουμε ωραία ρεπορτάζ. Πιστέψτε γιατί έχουμε μια αμεσότητα. Θυμάστε τότε. Και να δείτε την αγάπη πραγματικά των νησιών και του κόσμου των νησιών. Θυμάστε όταν ήρθε ο Μητσοτάκης πριν γίνει πρωθυπουργό, ήταν οι έκλογες. Και που μας έβρισκε όπου πήγαινε μπροστά του. Μπροστά. Πάλι εσείς. Και ως πρωθυπουργό στην Ψέρμη. Στην Ψέρμη, βέβαια. Είναι γνωστή, ξέρετε, είναι κάποια πράγματα έχουν αξία. Και εσύ έχετε μια αξία. Λοιπόν, κύριε Παπά μου, βλέπω το χρόνο. Ο χρόνος μας τελειώνει. Μας είπατε προηγουμένως γιατί πρέπει να ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία ο πολίτης. Μας τα είπατε όλα. Το Γιάννη τον Παπά γιατί πρέπει γιατί να τον ψηφίσει. Γιατί πρέπει να ψηφιστεί ο Γιάννης ο Παπάς, ιδιαίτερα τώρα. Νομίζω το είπατε κι εσείς πριν από λίγο. Γιατί με τις ερωτήσεις που μου κάνατε, είδατε ότι πραγματικά ο Γιάννης ο Παπάς είναι ένα εργαλείο, ένας άνθρωπος που είναι κοντά στα νησιά, κοντά στους νησιώτες μας. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά αγαπάει τα νησιά της Δωδεκανήσου. Ένας άνθρωπος που εργάζεται από την πρώτη στιγμή που βγήκα βουλευτής, εργάζομαι τα νησιά μας. Είμαι δίπλα στα νησιά, είμαι δίπλα στους ανθρώπους, είμαι δίπλα στον πρώτο βαθμό, στον δεύτερο βαθμό, δίπλα στους φορείς, είμαι κοντά τους, αφού γράζουμε τα θέματα τους και μαζί με τους ανθρώπους αυτούς προχωράω να κάνουμε να δώσουμε τις λύσεις στα προβλήματα. Και έχουμε δώσει πάρα πολλές λύσεις και πιστέψτε με, έχουμε πάρα πολλά ακόμα να κάνουμε. Γιατί έχω διάθεση και όρεξη. Αν είσαι ανθρώπου, πίστεψε με κάποια στιγμή κουρασμένο, εγώ από μόνο μου θα χαιρετήσω τη σημαία. Αλλά γιατί τώρα έχω πάρα πολλές δυνάμεις. Έχω πάρα πολύ διάθεση και όρεξη. Και πρέπει να το εκμεταλλευτούν αυτό οι Δωδεκανήσιοι. Αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτεί ο κόσμος που πραγματικά βλέπει στο πρόσωπό μου ότι υπάρχει διάθεση και όρεξη είναι για δουλειά. Είναι σημαντικό. Και είναι σημαντικό επίσης να ξέρεις να μανατζάρεις κάποια πράγματα. Να πώς θα λειτουργήσεις. Πέρασα από την ελεύθερη αγορά και δούλεψα 20 χρόνια σε μεγάλες εταιρείες, σε μεγάλες θέσεις. Ξέρω λοιπόν πώς μπορώ να χειρίζομαι καταστάσεις, πώς μπορώ να βρίσκω τις λύσεις και πώς μπορώ να κατευθύνουμε να φτάνω στο αποτέλεσμα. Για όλα τα ζητήματα. Για ένα προσωπικό θέμα ενός ανθρώπου που πονάει και πρέπει να το στηρίξουμε, για ένα θεσμικό ζήτημα και για ένα θέμα που αφορά όλο το νησί μας. Έχουμε κάνει πάρα πολλή δουλειά σε όλα τα νησιά που θα κάνει σου. Έχουμε αφήσει το αποτύπωμά μας και πιστέψτε με, υπάρχει μεγάλη συνέχεια, μεγάλη όρεξη και διάθεση για δουλειά και αποτέλεσμα. Αρκεί εσείς μας ακούτε τώρα πραγματικά να το πιστέψετε και να καταλάβετε ότι είναι σημαντικό για τη Δωδεκάνησο
για τα νησιά μας, για την Ελλάδα, να είναι κυβερνήτης, καπετάνιος στο πλοίο Κυριάκος Μητσοτάκης και ένα από τους σημαντικούς του παράγοντες και ανθρώπους που φτάνουν σε αυτό το πλοίο να είναι και ο Γιάννης ο Παπάς, γιατί με το δικό σου σταυρό θα ξαναέχω την τιμή και τη χαρά να είμαι βουλευτής ο Δεκανήσου που τόσο πολύ αγαπάτε και τόσο πολύ αγαπάω κι εγώ. Κύριε Παπά, καλή επιτυχία σας ευχόμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό είναι πλέον σε εσάς, στους ανθρώπους που μας ακούνε, γιατί εγώ πιστεύω ότι έκανα το καθήκον μου με το καλύτερο και όσο μπορούσα. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Ναι, όταν ναι. Ένας πολιτικός έχει, τα έχει βρει με τη συνείδησή καλά. Του, ότι δεν πάει να ξεγελάει στον κόσμο, αλλά είναι παρόν συνέχεια, mm-hmm. αυτό είναι νομίζω τα συν. Τα συν ενός πολιτικού. Αν μπορούν να την κάμερα με τα έχω στα μάτια, θα το καταλάβουν αυτό. Αν μπορούν ο κόσμος που μας κοιτάει τώρα να το κοιτάξει και να μην έχει στα μάτια. Φαίνεται, κύριε Παπά μου, φαίνεται. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία να έχετε. Καλή επιτυχία να έχετε.